7 του FM 107 και 7. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Σταματόπουλος, η ώρα είναι 7 και 33 και πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Περικλή Χειμονίδη, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Μακεδονίας Θράκης. Καλησπέρα κύριε Χειμονίδη. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Χειμονίδη, εσείς σήμερα είχατε μία διαμαρτυρία με τα λεωφορεία σας. Για ποιο λόγο, τι ακριβώς ζητάτε, ποιο είναι το πρόβλημα για το οποίο απευθυνθήκατε σήμερα στην κυβέρνηση, γιατί πήγατε μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης? Ναι, έχουμε πάει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, συναντηθήκαμε με την κυρία Μαρία Αντωνίου, την υπεύθυνη γραμματέα του Πρωθυπουργού. Όχι η υπεύθυνη γραμματέα, είναι η διευθύντρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ναι, εντάξει. Πολύ ωραία, συγγνώμη. Εντάξει, αν έκανε κάποιο. Μην την υποβιβάσουμε. Ναι, όχι. Αστειεύομαι, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Έχουμε συζητήσει έχει μιλήσει ο κ. Πεζίκογλο Μιχάλης, ο πρόεδρος των πρακτόρων που είναι στην Θεσσαλονίκη, Μακεδονία Θράκης. Επίσης, αναφέρθηκα και εγώ για τα δικά μας τα θέματα με το θέμα των οδηγών. Ναι. Πρώτον, έχω να πω ότι έχουμε να πληρωθούμε εδώ και 3 μήνες. Ζούμε μόνο με τα 800 ευρώ. Άρα παίρνετε από το κράτος, το 800 το λεγόμενο. Μπράβο, το 800. Από εδώ και πέρα δεν έχουμε πάρει τίποτα. Δεν γνωρίζουμε αν θα πληρωθούμε. Μα αφού... Αν έχουμε απολυθεί. Αχα. Σε αναστολή είστε, άρα για να παίρνετε το 800. Μέχρι τις 31 του μηνός. Όχι. Η αναστολή που ήταν η πρώτη με τα 800 ευρώ ήταν από τις 13 Μαρτίου ναι. που έχουμε βγει. Mm-hmm. Μέχρι και τέλος Απριλίου. Ο μήνας Μάιος δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Δεν γνωρίζουμε αν είμαστε σε αναστολή ή όχι. Δεν γνωρίζουμε αν θα πληρωθούμε. Δεν γνωρίζουμε αν έχουμε απολυθεί. Και δεν γνωρίζουμε αν θα έχουμε και δουλειά αύριο ή μεθαύριο. Δηλαδή εσείς με τι καθεστώς εργασίας εργάζεστε? Κανονικά με τις συμβάσεις του κράτους που έχουμε. Μάλιστα. Με τις συμβάσεις, με τις συμβάσεις του κράτους. Mm-hmm. Οι οποίες τι προβλέπουνε δηλαδή? Δηλαδή εγώ προσωπικά ως πρόεδρος θα σας πω ακριβώς. Παίρνω δηλαδή το μήνα καθαράς ή καθαράς αποδοχής 1088 ευρώ. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή μας υποβιβάζουν τους μισθούς με μείον 20%. Παρόλο αυτού θα ήθελα να ενημερώσω, εκτός των υποβιβασμών που μας κάνουν στις μισθοδοσίες, δεν γνωρίζουμε και πότε θα πληρωθούμε και αυτούς τους μήνες τους υπόλοιπους που έχουμε στην εγκρεμότητα. Δηλαδή με το κράτος, ας πούμε, μεταφέρετε μαθητές, τι κάνετε, Το έργο το δικό μας, ναι. Το έργο το δικό μας στη Βόρεια Ελλάδα είναι ως συνήθως να ασχολούμαστε μόνο με μεταφορά μαθητών, ναι. Με εργοστάσια, με κάποιες εκδρομές που έχουν κάποια γραφεία. Δεν έχουμε τουρισμό ξένο εδώ πέρα, γιατί ακούστηκαν ότι έχουμε πάρα πολλούς Ισραηλινούς ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να μεταφέρω και σε αυτό το πράγμα ότι οι Ισραηλινοί που έρχονται στη Θεσσαλονίκη έρχονται με γραφεία των Αθηνών. Οι Αθηναίοι φέρνουν εδώ τουριστικά λεωφορεία, κάνουν τη μεταφορά τους και από εκεί και πέρα εμείς δεν έχουμε άλλο τουρισμό. Με τα καθημερινά μπάνια που κάνουμε στη Βόρεια Ελλάδα θα πούμε ότι βγάζουμε μεροκάματο? Μάλιστα. Να το έχετε υπόψη σας, εδώ και χρόνια δεν πληρωνόμαστε εδώ πάνω όπως πληρώνονται οι Αθηναίοι, όπως πληρώνονται οι Κρητικοί, η Ρόδος, η Κος ή οποιοδήποτε άλλο νησί. Μάλιστα. Εμείς έχουμε ένα μισθό και με αυτό το μισθό δουλεύουμε και με αυτό το μισθό προσπαθούμε να επιβιώσουμε τις οικογένειές μας. Δεν έχουμε κάποιους άλλους πόρους. Μάλιστα. Οπότε τι σας είπε η κυρία Αντωνίου? Η κυρία Αντωνίου το μόνο που μας είπε, εγώ προσωπικά για μένα δηλαδή θα πάρω και θα θέσω τη δική μου, είναι ότι θα πρέπει να κάνω υπόμνημα, το οποίο θα πρέπει να το καταθέσω συγκεκριμένα πότε πληρωνόμαστε, τι πληρωνόμαστε, αν παίρνουμε τις δευτερεύουσες αποδοχές, αν πληρωνόμαστε τις διανυκτερεύσεις, τα Σαββατοκύριακα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα καταθέσω με υπόμνημα στην κυρία Αντωνίου και η κυρία Αντωνίου θα τα μεταβιβάσει κάτω στον Υπουργό Εργασίας και στον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει και με τη Βόρεια Ελλάδα. Εάν τώρα πάμε με μείον 20% μισθό, καταλαβαίνετε με 600 και με 700 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει μια οικογένεια. Τώρα λέτε με τον καινούριο νόμο του Βρούτσι. Με τον καινούριο νόμο του Βρούτσι.
Mm-hmm. Μπορεί να ζήσει μια οικογένεια με 600 ευρώ και να δουλεύουμε 16 και 17 ώρες καθημερινώς μετά από σωρία καταγγελιών δικές μου. Ναι. Ότι δουλεύουμε 18 και 20 ώρες. Μα... Τα υπουργεία το έχουν αυτό. Αλλά κανένα στη Βόρεια Ελλάδα δεν ήρθε ποτέ να κάνει κάποιους ελέγχους ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που μας λέτε. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι προτίθεστε να κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα θα το δω εγώ τώρα από την Δευτέρα, από πρώτη του μηνός, να δω αν θα γίνουν οι προσλήψεις κανονικά όπως ορίζει ο νόμος, mm-hmm. και αν θα πληρωθούμε με αυτά που λέει το κράτος. Εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω το τι θα γίνει, γιατί εδώ στην Βόρεια Ελλάδα το 80% των τουριστικών οδηγών, το 80% είναι mm-hmm. όλοι άνεργοι. Για πόσους... 10%. Πόσοι άνθρωποι είναι δηλαδή σε πάνω κάτω? Περίπου στις 2.500. Α, δεν είναι. Είναι πολύ, δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί άνθρωποι. Είναι πολύ, είναι για τη Βόρεια Ελλάδα μιλάω τώρα. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα για τα υπόλοιπα. Για τη Βόρεια Ελλάδα, είναι δηλαδή 2.500 οικογένειες. Μπράβο. Εδώ πέρα όμως σήμερα βγήκαμε όλοι διαμαρτυρία mm-hmm. να στηρίξουμε τους εργοδότες μας με το θέμα και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν κάποια πράγματα. Για να μπορούν και αυτοί να είναι άνετοι για να μας πληρώσουν, για να κάνουν επαναπρόσληψη τον οποιοδήποτε οδηγό έχει απολυθεί, για να δούμε και το τι θα γίνει. Γιατί και αυτοί πραγματικά τώρα 3 μήνες τα λεωφορεία κλειστά, παραδοτές πινακίδες. Τι γίνεται? Και να πω και κάτι ακόμα, πώς είναι δυνατόν οι αρμονικές εταιρείες να δέχονται το 100% της πληρότητας και εμείς δεν μας επιτρέπουν μόνο το 50%. Δηλαδή σε ένα λεωφορείο 50 θέσεων να βάλουμε μόνο 20 άτομα και να πάει μια εκδρομή 25 άτομα. Είναι δυνατόν αυτό? Μπορεί να πραγματοποιηθεί μια εκδρομή με 25 άτομα? Ενώ την ίδια ώρα το αεροπλάνο θα είναι γεμάτο, λέτε. Θα είναι το γεμάτο. Αυτό είναι και αθέμητος ανταγωνισμός. Αθέμητος ανταγωνισμός. Εδώ βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, όλα τα αστικά είναι γεμάτα. Mm-hmm. Σε εμάς μας απαγορεύουν. Γιατί? Γιατί όλες οι επιχορηγήσεις δίνονται σε ξενοδοχεία, σε εστιάσεις, από ό,τι ακούμε, και δεν σε εμάς τα τουριστικά λεωφορεία στους οδηγούς στα γραφεία μας. Δεν δίνουν κάτι επιχορηγήσεις, τουλάχιστον αυτά που λένε ότι που ζητάνε οι πράκτορες μας. Mm-hmm. Δεν τα δίνουν. Μάλιστα. Να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε αύριο μεθαύριο. Είμαστε σε πολύ μεγάλη απόγνωση. Ειλικρινά σας μιλάω ότι από Δευτέρα θα δω τι θα επικρατήσει, τι θα γίνει, εάν τα σχολεία που θα ανοίξουν, ποιες θα είναι οι προσλήψεις που θα λάβουν, και από εκεί και πέρα και εγώ θα κινηθώ ανάλογα. Μάλιστα. Πάμε στη διάθεσή σας να πάσα στιγμή και ώρα να σας δηλώνω το οτιδήποτε θέλετε. Ωραία, δηλαδή κουραστήκαμε, uh-huh. κουραστήκαμε. Η Βόρεια Ελλάδα είναι πεθαμένη. Σας το λέω και με το υπογράφω. Όταν σας λέω ότι είναι 80%, το 80% είναι άνεργοι, από εκεί και πέρα πιστεύω να καταλαβαίνετε. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε ξανά κάποια στιγμή. Πρόεδρε, να ευχηθούμε να πάνε όλα κατευχήν. Δεν το βλέπω, uh-huh. δεν το βλέπω. Βλέπω να μένουμε, να καταλάβω, να πω ότι κάποια σχολεία ή οτιδήποτε άλλο, παραδείγματος χάρη, ήταν κάποια τουριστικά γραφεία τα οποία θα ασχοληθούν, το 50% θα είναι των ανέργων από Δευτέρα. 50% στη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρετε ότι θα είναι άνεργοι οδηγοί. Μιλάω για τους οδηγούς. Μάλιστα. Για το τι λένε. Είτε ο πρόεδρος του επαγγελματικού επιτελείου που λέει, ο κ. Δερμίδης που λέει, θα είναι το 20% ή το 30%. Εγώ σας λέω και σας το υπογράφω ότι θα έχουμε 50% άνεργους οδηγούς στη Βόρεια Ελλάδα. Μιλάω για τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε να μην γίνουν έτσι τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση θα μιλήσουμε ξανά, κύριε Χειμωνίδη. Να είστε καλά. Ό,τι χρειαστείτε θα είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.